Στο Κίεβο μετέβει ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 25ης Μαΐου στην Ουκρανία. Ο Σικόρσκι συγκαταλέγεται στους υπουργούς που είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του με τις κινήσεις του πρώην Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Μάλιστα, είχε ζητήσει την απομάκρυνσή του και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Αντικείμενο των συνομιλιών που θα έχει με την κυβέρνηση του Κιέβου είναι και η διαχείριση της κρίσης στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι υπάρχει ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Παράλληλα, η έκθεση έκανε λόγο για περιπτώσεις διώξεων της μειονότητας των μουσουλμάνων Τατάρων που ζουν στην Κρυμαία.